Νέο ραντεβού για κινητοποίηση δίνουν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί η σύνοδος κορυφής των Βρυξελών να τελείωσε, όμως οι αγρότες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δίνουν το παρόν στους δρόμους με τα τρακτέρ στείνοντας μπλόκα. Διαμαρτύρονται για τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό αλλά και την κλιματική αλλαγή που καταστρέφει τις καλλιέργειες. Τη δυνατότητα παρέκκλησης από τους κανόνες κοινής αγροτικής πολιτικής που υποχρεώνει τους αγρότες να διατηρούν τουλάχιστον το 4% της γης τους σε αγρανάπαυση, προτείνει η Κομισιόν και για το 2024. Ωστόσο, στη Γαλλία, παρά τις εξαγγελίες κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, υπάρχουν αγρότες που συνεχίζουν τα μπλόκα. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, πετούν κοπριά στο έδαφος. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, ανακοίνωσε νέα σειρά μέτρων, όπως η αναστολή του περιορισμού χρήσης των περασιτοκτόνων και η ενίσχυση των αγροτών με 150 εκατομμύρια ευρώ. Que j'ai décidé de prendre sans délai une clause de sauvegarde sur le tiaclopride qui interdit enfin l'importation de fruits et légumes traités avec ce pesticide. Στη Γερμανία, εκατοντάδες τρακτέρ κατακλείζουν το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Οι Γερμανοί αγρότες διαμαρτύρονται για την κατάργηση της επιδότησης για το αγροτικό πετρέλαιο. Παρόμοια εικόνα και στην Ιταλία. Κοντά στη Ρώμη ετοιμάζονται να φτάσουν την ερχόμενη εβδομάδα οι αγρότες της Ιταλίας, καθώς αμφισβητούν τα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα. Στην Ελβετία, πάνω από 30 τρακτέρ κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους Γενέβης.